Και είμαστε ζωντανά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Γεωπολιτική Ισχύς και Τεχνολογία. Χωριανόπουλος Άγγελος από futurewarfare.gr μαζί με τον Θόδωρο από Άμυνα και Γεωστρατηγική. Καλησπέρα σε όλους όσους μας βλέπετε. Σήμερα έχουμε ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα που αφορά μη επανδρομένα ρομποτικά σκάφη επιφανείας με βάση τα γεγονότα τα οποία είδαμε στην Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις που έχουμε στο τουρκικό οπλοστάσιο. Η αλήθεια είναι ότι πλέον οι εξελίξεις έχουν ξεφύγει πλέον και για εμάς που τα παρακολουθούμε τα πράγματα. Θόδωρε, καλησπέρα. Θες να κάνεις κάποια αρχική δήλωση? Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Χριστός Ανέστη και σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Αυτό που έλεγα είναι ότι με βάση τα γεγονότα τα οποία είδαμε στην Ουκρανία, για όποιον δεν το παρακολούθησε, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και κάποιες πηγές ρωσικές στο Telegram βγάλαν ένα πραγματικά σοκαριστικό βίντεο όπου δείχνανε ένα ελικόπτερο ρωσικό KA-52 να καταδιώκει με πυρά πυροβόλου όπλου ένα ουκρανικό Μαγκούρα V5, μη επανδρομένο ρομποτικό σκάφος, το οποίο είχε ενσωματωμένο πύραυλο αέρος-αέρος R-73 σοβιετικής κατασκευής. Στο άνωθεν μέρος είχε βασικά δύο ράγες για εκτόξευση δύο πυράβλων, εκ των οποίων ο ένας πυράβλος είχε εκτοξευθεί πιθανότατα αποτυχημένα, διότι το ελικόπτερο συνέχιζε κανονικά το ρωσικό, και επιχειρούσε κανονικά μόνο με τον δεύτερο. Ο R-73, να πούμε, είναι πύραυλος αέρος-αέρος, είχε γίνει κάποια τροποποίηση για να εκτοξεύεται από ρομποτικά σκάφη επιφανείας. Και βάσει αυτού συζητήσαμε και πριν την εκπομπή για το κείμενο το οποίο είχατε γράψει στο Άμυνα και Γεωστρατηγική το 2021 και για όλες τις εξελίξεις που έχουμε στο τουρκικό οπλοστάσιο από τέτοια μη επανδρομένα σκάφη. Ο πρώτος που μίλησε για τον R-73 συγκεκριμένα από πλατφόρμες είτε θαλάσσιες είτε χερσαίες ήταν ο καθηγητής ο Γρίβας. Του στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Λοιπόν, είχε πει τότε ότι οι Χούθοι είχαν κάνει αυτές τις προσαρμογές και είχαν και φυσικά με know-how από τους Ιρανούς είχαν κάνει τις ανάλογες προσαρμογές και είχαν βάλει πάνω σε ταχύπλοα σκάφη αλλά και σε, πώς το λένε, φορτηγά, είχαν βάλει πυράβλους πειραγμένους R-73 και μπορούσαν να κατατοδοκούν, έτσι, και κατά στόχων επιφανείας και κατά στόχων, το είχαν κάνει και εδάφος αέρος. Λοιπόν, εγώ είχα γράψει τότε μια ανάλυση, ήταν όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί το ULAG και μάλιστα τότε είχαμε κάνει και μια εκπομπή με τον καθηγητή τον Γρίβα πάλι. Το είχαμε ονομάσει Think Out of the Box με τον καθηγητή Γρίβα. Και είχαμε μιλήσει για τα σύγχρονα πυρπολικά. Και είχαμε πει σε εκείνη την εκπομπή, θα βάλω το link εδώ, όποιος είναι να τη δει. Είχαμε πει ότι με το νόμισμα, το ίδιο νόμισμα που πλήρωσε ο Κανάρης, ο Παπανικολίος και ο Ματρόζος, θα έρθουν και μας πληρώσουν οι ίδιοι. Λοιπόν, είχαμε κάνει τότε μια ανάλυση και είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Φυσικά φωνή βόντος εν διαρρήμο, έτσι δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν ξέρω στα επιτελεία με τι ασχολούνται. Χριστός Ανέστη κιόλας στα επιτελεία. Λοιπόν, και μάλιστα είχα λάβει και δύο email που μου γράφαν ότι αυτά δεν γίνονται και δεν μπορούν και τα ULAG σιγά και πόσα θα παράγουν κτλ. Εντάξει, να τα που γίνονται. Τα βλέπουμε στις οθόνες μας και δεν είναι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό πεδίο επιχειρήσεων. Τότε μάλιστα στο άρθρο είχα γράψει και για τις ρουκέτες της Hydra, οι οποίες με μια πολύ απλή προσαρμογή ενός κατευθυνόμενης, μιας κατευθυνόμενης κεφαλής μπροστά, ένα kit είναι αυτό. Όποιος μπει στο YouTube θα δει ότι η διαδικασία διαρκεί 3,5 λεπτά να μετατραπεί η απλή χαζή ρουκέτα Hydra των 70 να μετατραπεί σε κατευθυνόμενη. Και είχαμε πει τότε ότι παιδιά μας δωρήσανε οι άλλοι 70 καϊόβα. Κάντε τα κυνηγούς ULAG, γιατί τότε είχαν παρουσιάσει οι Τούρκοι μόνο το ULAG. Βέβαια μετά ήρθε και το Marlin και τα λοιπά. Έτσι. Το Μαρλίν, το οποίο το είδαμε και σε άσκηση στο Ιόνιο μαζί με το Ανατολού, αν δεν κάνω λάθος. Κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, επιχείρησε και εκεί πέρα στην περιοχή μαζί με την Αλβανία, τα Σκόπια και την Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε βλέπουμε ότι οι Τούρκοι έχουν βάλει και τοποθετούν και μία σειρά αντιπλοϊκών βλημάτων πάνω στα μη επανδρομένα ρομποτικά σκάφη. Και στο Μαρλίν συγκεκριμένα τοποθετούν και σχετικά εξελιγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ηλεκτρονικών παρεμβολών, ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Και μια σειρά αισθητήρων τέλος πάντων, όπου δίνουν μεγάλη έμφαση στο κομμάτι του ηλεκτρονικού πολέμου, έτσι ώστε να δημιουργούν
σαν μικρές ζώνες ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, ώστε να μην μπορούν τα εχθρικά UAV, τα ελληνικά UAV στη συγκεκριμένη περίπτωση, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα στη συγκεκριμένη τοποθεσία και μια σειρά άλλα προβλήματα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια. Συνέχισε, ναι. Πέσαν έξω εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχουν ελληνικά UAV. Πέσαν έξω. Εντάξει, υπάρχουν κάποια σε πειραματικό επίπεδο, τέλος πάντων. Ναι, δεν υπάρχουν. Καλά, ναι. Και κάτι leasing έχουμε ακόμα από το Ισραήλ. Κάτι ναι, κάτι οικοσυστήματα. Οικοσυστήματα ακούμε και οικοσυστήματα δεν βλέπουμε. Το μόνο οικοσύστημα που εγώ έχω πιάσει στα χέρια μου είναι αυτό της Apple. Να ξέρεις. Ναι. Είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, ολοκληρωμένο. Πολύ βαριά λέξη το οικοσύστημα, μια και το αναφέρει. Πολύ βαριά λέξη για να χρησιμοποιείτε. Γι' αυτό σου λέω. Όμως ξέρει τι είναι οικοσύστημα. Όποιος ξέρει τι είναι οικοσύστημα, καταλαβαίνει. Ναι. Γι' αυτό εμένα με εντυπωσιάζει η ευκολία με την οποία χρησιμοποιούνται τέτοιες λέξεις. Μπράβο. Όποιος δεν ξέρει ή όποιος θέλει να πουλήσει φούμαρα, πετάει κουβεντούλες. Οικοσύστημα, ατζέντες 2030 και μην πω τη λέξη τώρα. Τέλος πάντων, εκείνη τη φωτογραφία που είπες από την άσκηση που έκανε του Ανατολού στο Ιόνιο με τους Σκοπιανούς, είναι που με τη συμφωνία των Πρεσπών θα φέρναμε να πετάξουμε την Τουρκία απ' έξω. Λοιπόν, βλέπεις τώρα την Τουρκία. Λοιπόν, και αυτό πήγε καλά, ναι. Σκοπιανοί, Αλβανοί, Τούρκοι και Ισπανοί. Τη φωτογραφία την είδα Μεγάλη Παρασκευή. Είχα πει ότι Μεγάλη Εβδομάδα δεν θα βρίσω, οπότε δεν σχολίασα. Λοιπόν, κάναμε παράγοντα μέσα στο ΝΑΤΟ και στην, πάμε να τους κάνουμε και μέσα στη Μεσόγειο, κάναμε παράγοντα τους Αλβανούς. Μπράβο μας. Και τους Σκοπιανούς. Δεν έχει πρόβλημα. Πολύ καλά. Έχω βάλει και το link του άρθρου εδώ πέρα, όποιος είναι το διαβάσει. Είναι το 2001, Απρίλη. Συνέχισε αυτό που έλεγες όμως. Εδώ πέρα, ουσιαστικά, αυτό που βλέπουμε για τη χρήση των Γιουλάγκ και των Μαρλίν είναι ότι ουσιαστικά θα μπορούν να λειτουργούν σαν προπλασμασμήνους, τέλος πάντων, είτε γύρω από επανδρομένες πλατφόρμες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, φρεγάτες, κανονιοφόρους, όπως θέλουμε, ό,τι πλατφόρμα θέλουμε, τέλος πάντων, θα μπορούν και να επικοινωνούν με μια επανδρομένα εναέρια μέσα και να ανταλλάσσουν δεδομένα στοχοποίησης. Ουσιαστικά να μπορεί ένα εναέριο ντρονάκι να μεταδίδει δεδομένα στοχοποίησης σε ένα τουρκικό αντιπλοϊκό βλήμα που βρίσκεται πάνω στο Γιουλάγκ, για παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορεί να φτάνει ακόμα μεγαλύτερες εμβέλειες, να πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Και ένας δεύτερος ρόλος για τον οποίο το κατασκευάζουν, ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο τον κατασκευάζουν, που έχει ένα μεγαλύτερο γεωστρατηγικό αποτύπωμα, είναι για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Οι κρίσιμες υποδομές, τις οποίες θα δούμε στο μέλλον και στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, είναι πιθανότατα κάποιες συνεργειακές υποδομές. Και στη Λιβύη. Και στη Λιβύη. Είναι πιθανότατα η προστασία των λιμένων της Λιβύης, είναι πιθανότατα ο East Med ή ό,τι άλλο προκύψει από την περιοχή. Και είναι και κάποια αιωλικά πάρκα, το έχω δει να το συζητάνε πάρα πολύ στην Τουρκία, προστασία αιωλικών πάρκων στην περιοχή του Αιγαίου. Δεν ξέρω από τι θα προστατεύουν τα αιωλικά πάρκα, δεν ξέρω ποιος θα επιτεθεί στο αιωλικό πάρκο, αλλά πλασάρουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι τη χρήση των μη επανδρομένων ρομποτικών σκαφών για προστασία κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε δεν είναι μόνο ο στρατιωτικός σκοπός, είναι και κάτι πολύ ευρύτερο το οποίο φιλοδοξούν να δημιουργήσουν. Εκτός αυτού, Άγγελ, εντωμεταξύ εδώ, να δείξουμε φωτογραφία, θα τη βγάλω φωτογραφία αυτή, είναι αντιπροσωπευτική της ελληνικής δραστώνης. Λοιπόν, κοιτάξτε τι μογκολόφατσες και τι ασιατόφατσες έχουμε ανάγκη σε ναυτικές δυνάμεις. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι από την εταιρεία που φτιάχνει τα ΟΛΑΓ. Το ναυπηγείο λέγεται Άρης, καλά να πάθουμε, Άρης. Και η μια σειρά είναι που φτιάχνει το ΟΛΑΓ και το άλλο, η άλλη σειρά πλοίων που φτιάχνουν είναι η σειρά Ηρακλής. Εντάξει, καλά να πάθουμε. Και εδώ ένας Μογγόλος, ας πούμε, κοιτάξτε Μογγολόφατσα, αυτός είναι γνήσιος Τούρκος σίγουρα. Λοιπόν, και κάνει και δοκιμές. Αυτά πρέπει να τα είχαμε κάνει εμείς εδώ και 30 χρόνια τώρα. Λοιπόν, εκτός αυτού, Άγγελε, είναι το εξής, ότι δημιουργούν ζώνες αντιπρόσβασης. Δηλαδή, έχω έναν χάρτη μέσα, αν μπορώ να βάλω, που δείχνει πού μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ουλάγ. Τώρα να προσπαθήσω να το κάνω share. Λοιπόν, κάτσε να δω αν μπορέσω.
Τώρα δεν μπορώ, εντάξει. Αυτό είναι. Ναι. Ωραία, τέλος, μέχρι να αυτό το κάνεις, εδώ πέρα να αναφέρουμε ότι γενικά ναι, όλες αυτές οι ζώνες άρνησης και αντιπρόσβασης περιοχής. Α, το ναι, κατάφερες από ό,τι βλέπω. Να και το κείμενο, παιδιά, ποιος θέλει να δει. Αυτό είναι το άρθρο που είχε γραφτεί το 2021. Αναφορικά με τα συγκεκριμένα. Εδώ είναι οι έξι, εδώ είναι οι έξι, έξι εκδόσεις. Πρόσεξε, λέει με πυράβλους, με τους Κερίτ και με τους Σούμτας πάνω, οι οποίοι από μόνοι τους είναι μια ιστορία, έτσι. Η ΜΑΜ Ελ και ΜΑΜ Τι, ΣΥ και ΜΑΜ Τι που, φέρουν τα Μπαραχτάρ, είναι έκδοχα του Ούμτας, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι, είναι η έκδοση του ηλεκτρονικού πολέμου. Εδώ είναι, πώς το λένε, με κατευθυνόμενα βλήματα. Εδώ είναι με, πες το μάιν, νάρκες. Με το... ναι, εδώ είναι πυροσβεστικό... Με πυροβόλο και ακτοφυλακή. Μπράβο. Και εδώ είναι αντισαμαρίν, έτσι. Ναι, ανθυποβρυχιακός πόλεμος. Μπράβο. Και θα δούμε ένα βιντεάκι μετά, έχουν και ποντιζόμενο σόναρ και από το άλλο. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα εδώ, αυτός είναι ο σταθμός διοίκησης. Άντε τώρα βγάλε άκρες ή να τον στοχοποιήσεις. Πού καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε το χάρτη, περίμενα να σου δείξω. Πολύ σημαντικό ότι χρησιμοποιούν τέτοιους κινητούς σταθμούς διοίκησης, που είναι και βανάκι, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει διαχωρισμός. Να, ο χάρτης. Ναι, για όσα ουλάκ δεν έχουν δορυφορική κατεύθυνση, διότι το δορυφορικό τους σύστημα έχει κάποιες δυνατότητες, έτσι, δεν σηκώνει τα πάντα. Δεν μπορεί να σηκώσει 300 μπαραχτάρια και 50 τέτοια και 60 ουλάκ το χρόνο, ας πούμε, θα κατασκευάζουν, έτσι, δεν μπορεί να σηκώσει, δεν έχει τότε τις αδογές. Γι' αυτό έχουν χτίσει και στηρίζουν πολλά στο δορυφορικό του σύστημα. Αυτές με το κόκκινο είναι οι περιοχές οι οποίες χωρίς δορυφορική τηλεκατεύθυνση μπορούν να τα ρίξουν τα ουλάκ μέσα. Πρόσεξε τώρα εδώ, άντε. Βλέπεις εδώ, σου αποκόπτουν την Κύπρο. Αν τα τραβήξουν τώρα από τη Λιβύη κάτω, σου αποκόπτουν και μπορεί να σου κάνουν ζημιά από την Αλβανία. Εδώ, έτσι. Και επειδή θα κάνουν και τη βάση εδώ την ναυτική που λένε, θα μπορούν να τα στείλουν και ανοιχτά του Ισραήλ. Ναι. Να χτυπάνε τις πλατφόρμες και τις Ισραηλινές και τις Αιγυπτιακές. Αυτό ακριβώς, είναι το άρθρο. Ναι, είναι πάρα πολύ ευρύτερη η χρήση τους. Βλέπουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Έχουν αυτόν ως κεντρικό σκοπό, κεντρικό πυρήνα, να μπορούν να επιχειρούν και στο ελληνοτουρκικό σύμπλοκο, αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη, στα ανοιχτά του Ισραήλ και όπου αλλού χρειαστεί, και στο κέρας της Αφρικής πολλές φορές, έτσι ώστε να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στις γεωπολιτικές επιδιώξεις τους. Όταν έχεις μια γεωπολιτική επιδίωξη γενικότερα στο διεθνές σύστημα, η αρχή, η βάση με την οποία τη χτίζεις είναι τα εξοπλιστικά. Θα πρέπει δια της σκληρής ισχύως να μπορείς να φέρεις εις πέρα τα κελεύσματα τα οποία διαμηνείς σε πολιτικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Εκεί πέρα πραγματικά χτίζονται τύπου οικοσυστήματα αμυντικών εταιριών τα οποία μπορούν να φέρουν εις πέρα σε αυτές τις γεωπολιτικές επιδιώξεις και χτίζεται έτσι και ένα οικονομικό πλαίσιο, ένα οικονομικό κλίμα το οποίο μπορεί να στηρίξει μαζί με το εξοπλιστικό κομμάτι όλες αυτές τις επιδιώξεις στην πράξη. Δεν είναι μόνο μία θεωρητική ιδέα την οποία την λένε, βλέπουμε ότι και στα εξοπλιστικά γίνεται πράξη. Φυσικά το δικό μας πολιτικό σύστημα δεν έχει κάποιες γεωπολιτικές επιδιώξεις, οπότε δεν στηρίζει για τη σκληρή ισχύ. Οπότε εντάξει, είμαστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε μακριά ακόμα και από το να αντιληφθούμε το συγκεκριμένο ζήτημα που αναφέρουμε εδώ. Ναι, δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να στείλουμε φρεγάτα. Τώρα στέλνουμε και τη φρεγάτα Ψαρά στα τέλη Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, στην Ερυθρά Θάλασσα, με ένα αντιντρόν σύστημα το οποίο δεν είναι για εγκατάσταση σε πλοία. Ωστόσο, το έχουμε εγκαταστήσει σε πλοία. Να ευχηθούμε καλή τύχη στα στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Ωστόσο, ένα δίδαγμα που έχουμε να πάρουμε είναι ότι πραγματικά πρέπει να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με την πρακτική έννοια της ισχύως, που είναι η σκληρή ισχύς. Τα εξοπλιστικά και να πάρουμε παραδείγματα σε ορισμένα ζητήματα από αυτά που κάνει η Άγκυρα, κυρίως στο κομμάτι των μη επανδρομένων ρομποτικών σκαφών επιφανείας για πολλαπλούς ρόλους, όπως ανέφερες και εσύ. Δεν υπάρχει κάποιος ρόλος αυτή τη στιγμή που δεν καλύπτεται από τα μη επανδρομένα ρομποτικά σκάφη. Βλέπουμε και το βίντεο εδώ πέρα από τις παρουσιάσεις του Μαρλίν, αν δεν κάνω. Αυτό είναι το Μαρλίν, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το Μαρλίν. Βλέπετε, δείτε όλες τις σουίτες με τις κεραίες που έχει, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ραντάρ, κατευθυντήρια με λέιζερ. Βλέπουμε, εδώ πέρα πιθανότατα βλέπουμε βλήματα, αντιπλοϊκά βλήματα. Εδώ είναι, όχι, εδώ είναι το ζευγαράκι. Κυρίτ, που είναι η Hydra 70, ένα τουρκικό αντίγραφο της Hydra 70, και η Ούμτας, και τα Ούμτας, ναι, που είναι το αντίγραφο, δεν θυμάμαι ποιανού αντιερματικού, το οποίο το κάνανε σαν εθνικό αντιερματικό, έτσι, δηλαδή από επί οχήματος, επί τη θωρακισμένου, επί πλοίου,
Το κάναν και από ένα αέρια μέσα. Λοιπόν, και πάνε καλά. Τι πάνε. Ναι, και να μην μπερδεύεται ο κόσμος και ως δολώματα να λειτουργήσουν αυτά τα σκάφη, για ας μην πάνε να κάνουν κρούσεις άμεσες επιφανείας έναντι μονάδων του πολεμικού ναυτικού, έχουν μια στοιχειώδη ισχύ στο πεδίο της μάχης. Ή βλέπουμε στο Ρωσοκρανικό πόλεμο πώς τα Ουκρανικά τα Μαγκούρα χρησιμεύουν ως δολώματα. Έχουμε ξαναδεί και τα Μπαϊρακτάρ στο Ρωσοκρανικό πόλεμο να λειτουργούν ως δολώματα. Μην τα βλέπουμε μόνο στεγνά ως μια τεχνολογία η οποία θα κάνει επιχειρήσεις έναντι του πολεμικού ναυτικού. Μπορεί να συνεισφέρουν και με άλλους τρόπους και να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα πιο έτσι, μελλοντοστραφές σχέδιο. Το οποίο εδώ είναι το ULAG το 2, το stealth. Είναι το stealth και ULAG. Το καινούργιο θα ρίξουμε μέσα. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχει. Είναι... Συνέχισε, ναι. Κάτσε να βάλω την αγγλική αυτή του... Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχει. Είναι αυτό. Να το και το βίντεο. Αυτό είναι. Περίμενε, αυτό είναι. ULAG Κάμα. Κοίταξε τι τίτλο έχει από κάτω. Αυτός που έχει τα ναυπηγεία είναι. Λοιπόν, μαζί με τη Μετεξάν. Έτσι. Τα πανεπιστήμια βέβαια. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια συλλογικότερη προσπάθεια και συνολικότερη προσπάθεια από όλο το τουρκικό αμυντικό σύστημα με σκοπό να κατασκευάσουν τέτοια ανταγωνιστικά προϊόντα και για το εξωτερικό που μπορούν να προσφέρουν αν μη τι άλλο στη χώρα. Και εδώ πέρα είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι οι Τούρκοι έχουν πρόσβαση σε υλικά τύπου RAM που χρησιμοποιούνται για stealth διαμορφώσεις σε οποιοδήποτε όχημα, όχι μόνο σε μη επανδρωμένα ρομποτικά σκάφη επιφανείας. Οπότε πράγματι πιθανότητα να προσφέρουν σε βάθος χρόνου κάτι ανταγωνιστικό και στον συγκεκριμένο τομέα. Βλέπουμε και βίντεο από τις παρουσιάσεις, από τα ναυπηγεία. Τα ναυπηγεία Άρης που έχει τη σειρά ULAG και τη σειρά Ηρακλής. Και καλά να πάθουμε. Λοιπόν, αυτό είναι που γράφει εδώ. Για κλάματα το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, είναι για κλάματα, για κλάματα. Αυτό που γράφει από κάτω είναι ο φρουρός, λέει, των 7 θαλασσών. Κάναμε τους Τούρκους, καταφέραμε και κάναμε τους Τούρκους. Θαλάσσια δύναμη. Το καταφέραμε. Κάτσε να βάλω και το άλλο. Να, Guardian of the Seven Seas, λέει. Το είδες. Ναι. Το είδες, δεν ξαναβάλω. Guardian of the Seven Seas. Το είδα ξεκάθαρα. Παιδιά, εδώ πέρα να πούμε, οι Τούρκοι όταν λένε Seven Seas μπορούν να επιχειρούν και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, για παράδειγμα, του Αραβικού Κόλπου. Αυτά τα μη επανδρωμένα ρομποτικά σκάφη συνεργατικά με τις φρεγάτες. Θα τα βγάζουν από το Ανατολού. Το Ανατολού. Πρόσεξε τώρα να δει, πρόσεξε. Μία από τις αρχές πολέμου είναι η προσαρμοστικότητα. Δυναμική προσαρμοστικότητα. Εντάξει, οι Τούρκοι την έχουν. Γιατί μόλις κάτσαν πάνω με το εμπάργκο και έμεινε το Ανατολού κουβάς, δεν είχε αεροπλάνα πάνω, σου λέει εντάξει, δεν πειράζει, θα το κάνουμε για επανδρωμένα, για μη επανδρωμένα. Φτιάξαν αυτά και φτιάξαν και τα Team 3. 33.000 πόδια κάνανε πτήση προχθές. 5.200 έτσι. Δεν έχει πρόβλημα. Προσαρμοστικότητα. Εμείς θα το συζητούσαμε, θα το ξανασυζητούσαμε, θα το βράζαμε, θα το κάναμε, θα είχαμε επερωτήσεις στη Βουλή. Θα το περνάγαμε από διοικητικές υπουργών. Ναι, τέτοιο. Θα κλείναμε τον Αύγουστο οι διακοπές. Θα ξανανοίγαμε. Δηλαδή, εντάξει. Κατάλαβες. Πρόσεξε τώρα εδώ τι λέει. Κάτσε να δεις κάπου τα χαρακτηριστικά, ναι. Και παθητικό σύστημα. Swarm operations, κοίτα. Swarm operations capability, λέει. Βλέπεις. Να. Βλέπεις. Επικοινωνία με δορυφόρο. Κοίτα, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Αυτό. Πρόσεξε. Μίους, Αγκιντζή. Τι είναι το άλλο εδώ. Το άλλο, πώς το λένε, Άνκα. Άνκα, TB3. Το TB3 και αυτό τι είναι το χουρκούς, το χουρτζέτ, τι είναι αυτό. Το μεσαίο δεξιά πρέπει να είναι αυτό, ναι. Ναι. Yes. Είναι αυτό... ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, μια ολοκληρωμένη αλυσίδα. Αυτό είναι οικοσύστημα. Αυτό είναι. Να το δείξει κάποιος του Υπουργού, είναι οικοσύστημα. Αυτό ονομάζεται οικοσύστημα. Ναι. Τα άλλα είναι παπάντζες. Μην πω τίποτα άλλο, γιατί είναι και... Εντάξει. Τα άλλα είναι παπάντζες, ας πούμε. Λέει ο Μάγκα Νίκος, μην αγχώνεστε, δεν θα γίνει πόλεμος. Θα τα δώσουμε όλα πριν καν μας τα ζητήσουν. Αυτό δείχνει. Ότι πάμε προς τα εκεί. Μπορούμε να δούμε και στα χαρακτηριστικά την κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Δηλαδή, βλέπουμε έχουν όλο το πακέτο και στη μετάδοση δεδομένων μεταξύ όλων των συστημάτων. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Η άλλη παπάντζα, η κοτσάνα που είπε ο Υπουργός, είναι το εξής. Λέει, μα έχουμε πολλών ειδών, πολυμορφία. Πρόσεξε πώς τη λύσαν αυτοί, πρόσεξε. Μία πλατφόρμα και κοίταξε τι κάνουν. Παίζουν τώρα, κουμπώνουν. Λέγκο. Θα βάλω ούμπτα με κυρίτη, σου λέει. Όχι, δεν θέλω ούμπτα με κυρίτη, το βγάλω.
Θα βάλω κάτι άλλο. Τι να βάλεις, θα βάλω, ξέρω εγώ, να κάνει μάνα. Θα βάλω, ξέρω εγώ, να. Θα κάνω, όπως το λένε, ανθυποβρυχιακούς πυράβλους. Θα βάλω τορπίλες. Φτιάξαν και δικές τους, όρκα, πώς τις λένε. Κοίταξε τώρα πώς το κάνανε. Θα βάλω τέτοιο, κοίτα. Τι ωραία, σόναρ. Σόναρ, ναι. Ποντιζόμενο και το άλλο, το, πώς το λένε το άλλο. Σειρώμενο και. Σειρώμενο και ποντιζόμενο. Να το. Ναι. Κοίταξε. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι το μοσαϊκό που έλεγε ο Γρίβας. Όταν οι Τούρκοι πίνανε εντωμεταξύ, δεν το έχω σκεφτεί, μπορώ να το πω το Γρίβα. Μήπως τον διαβάζουν το Γρίβα και... Ναι, πρέπει να το πω. Καλά, νομίζω προφανές είναι. Δεν έχουμε και πολλούς άλλους στη συγκεκριμένη κατηγορία. Λοιπόν... Αν με ρωτάς, ναι. Αυτό ονομάζεται το μοσαϊκό, έτσι. Δηλαδή, αμολάς 100 τέτοια, με σόναρ κάτω, και τι ταύδιο 14 έχεις τώρα, γιατί πω ότι να είναι. Τα βρίσκουνε. Αμολάς 10. Θα χτυπήσουμε εμείς 10, 20, 30, 40. Θα έχει μεταδοθεί η εικόνα. Θα έχει φύγει από εδώ, θα έχει πάει στο άλλο. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Καταλαβαίνεις. Θα έχει γίνει αυτό, θα κατάγει το μοσαϊκό, θα έχει μεταδοθεί, θα έχει χτυπήσει. Δεν είναι. Τώρα εντάξει. Ναι, η κατάσταση είναι εξαιρετικά απλή στα συγκεκριμένα ζητήματα. Ναι. Πλέον υπάρχει και η εμπειρία από τουρκική πλευρά μετά από ανάπτυξη τόσων τέτοιων συστημάτων. Βλέπουμε και το συγκεκριμένο το γιουλάγκ εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχει εκλογή σκοπού και αιμονή σε αυτόν μία άλλη αρχή του πολέμου. Εκλογή σκοπού αυτοί έχουν αποφασίσει. Θα κάνουμε αυτά. Εντάξει, έχουν βάλει και ένα υπεύθυνο πάνω, τον πρόεδρο της αυτής, πώς το λένε, της αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος πάντων, Ταμτάκο, πώς το λένε, καλή ανακούφιση, αδερφέ. Λοιπόν, λέει και οι άνθρωποι κάνουν βήματα. Τάκα. Κάνουν βήματα οι άνθρωποι, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, σε με αντιθέσει με εμάς, οι οποίοι τώρα κατεβάσαμε ιδέες, θα πουλήσουμε τα Block 30, λέει. Θα πουλήσουμε τα Μοιράζ. Κατεβάσαμε ιδέες. Εμείς κατεβάζουμε ιδέες. Όποιος περνάει από το Υπουργείο, από το συγκεκριμένο, πιστεύει, ας πούμε, ότι το Υπουργείο είναι μια μετάθεση που θα του φτιάξει το βιογραφικό του. Τιμητική μετάθεση. Είμαστε αυτό. Τιμητική μετάθεση. Τιμητική μετάθεση, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, δεν τον βάλουμε εκεί. Ξέρεις, μπορεί να μην σ' αρέσει όταν πηγαίνεις, αλλά όταν πας και αρχίζεις και σε χαιρετάνε και κύριε Υπουργέ και ο υπασπιστής και ο ένας και ο άλλος, γιατί υπάρχει πειθαρχία, ας πούμε, να αντιθέσει με τα υπόλοιπα υπουργεία, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ μας αρχίζει και σ' αρέσει και αισθάνεσαι Ναπολέον σε κάποια φάση. Λέει, απολύσουμε εδώ. Έχουμε πολυτυπία, λέει. Έχουμε πολυτυπία. Έχουμε μπλοκ 30, 50, 70. Πόσα διαφορετικά είναι. Τώρα δεν είναι διαφορετικό. Εντάξει, μας τρελάνε τώρα, δηλαδή. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια, ας πούμε. Άντε, τα ηλεκτρονικά. Δηλαδή, ένα βαθμό 50-60% είναι ομοιοτυπία. Δεν μας τρελαίνεις τώρα, εντάξει. Άντε, ναι. Και αυτό που είδαμε από τις επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι ότι χρειάζονται και τέτοια μαχητικά αεροσκάφη και με φθηνά βλήματα, κυρίως και για την καταστροφή εχθρικών μη επανδρομένων μέσων γενικότερα. Το Ισραήλ τα έδειξε αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Ναι. Αυτά τα έδειξε το Ισραήλ, το οποίο Άγγελ έχει μια από τις τελειότερες πολεμικές βιομηχανίες. Οι άνθρωποι παράγουν σκέψη, πολεμική σκέψη. Έχουν αποδείξει ότι μπορούν αυτά που συλλαμβάνουν επί χάρτου να τα υλοποιούν στην εκπαίδευση και να τα περνά στα πεδία των μαχών. Εντάξει, καταφέρανε και επιστρατεύσαν 300.000 εφέδρους σε χρόνο ρεκόρ. Εντάξει, δεν καταλαβαίνουν Χριστό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, και αυτοί οι τύποι κυνηγούσαν με σπάρο, έτσι, με τα ταπεινά F-15 τα Ε, τι κυνηγούσαν τους βαλιστικούς. Με σπάρο. Εμείς τους σπάρο ούτε καν τους μετράμε στα ισοζύγια δυνάμεινα. Δεν τους μετράμε. Δεν μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Θα βγούμε με μέτεωρ, δηλαδή να κυνηγάμε το κάθε μπαϊρακτάρι και το κάθε κεντσί, ξέρω. Θα ρίξουμε μέτεωρ εμείς για να κυνηγάμε το μπαϊρακτάρι. Για να έχουμε ομοιοτυπία, ναι. Ναι, ναι. Ναι, αυτά είναι τα πολύ περίεργα της υπόθεσης. Βλέπουμε εδώ πέρα και τα σχόλια. Τι κάνουμε, ρε Σπύρο, τίποτα δεν κάνουμε. Είχε γίνει μια αναφορά πριν πολλά χρόνια να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οποία, όλα τα ταχύμπλα τα οποία έχουν, πώς τα λένε, με κινητήρες τζετ σκι που ήταν. Ναι, μωρέ, των κακοποιών, πώς λέει και η διαδικασία, γιατί είμαι κουρασμένος τώρα, μου ήρθε στο μυαλό. Ποιον κακοποιών? Τα κατασχεμένα. Α, τα κατασχεμένα, ναι. Ναι, να χρησιμοποιηθούν γύρω στα 1.300. 1.300 είναι και κάθονται και σαπίζουν. Αντί να τα κάνουμε, ας πούμε, ξέρω, να τα γεμίσουμε με συμφόρα, ας πούμε, για να τα κάνουμε μη επανδρομένα, τα έχουμε και σαπίζουν. Δεν έχουμε εμείς τώρα. Τίποτα. Δεν θα προχωρήσουμε τίποτα, Σπύρο, τίποτα.
Προσευχή στο Θεό. Λοιπόν, όταν έδινε 135 ρεζίμ, εγώ κατά, καλά, εντάξει, άστα ρε Διονύση, τώρα άστα. Εντάξει, καλά. Καλά, εντάξει, άστα. Είδαμε και τους Ρώσους. Τίποτα. Μόνοι μας είμαστε. Τίποτα, τίποτα. Δεν θέλω τίποτα τέτοια. Μας δίνει 135, καλά. Πούντα τώρα στην Ουκρανία, δεν τα βλέπω. Ναι, ωραίο, ωραίο. Τάδες, Ρέγγελε, τάδες. Στην Ουκρανία τα σου 35, εγώ δεν τα βλέπω. Να βγουν, μάλλον, κάτι παίζει. Τρέπονται να βγάσουν τώρα. Έφτασε στο σημείο η υπερδύ να μην αγοράζει μία επανδρομένα από το Ιράν και σακίδια από την Κίνα και πώς το λένε, βλήματα των 155 από τη Βόρεια Κορέα. Τώρα άσε με, τρέλα θα. Ναι, πλέον αυτό που βλέπουμε κυρίως να γίνεται στη χώρα μας είναι ότι πολλές εξαγγελίες έχουμε, πολλές αναμονές για κάτι μεγάλο που έρχεται, το οποίο βαπτίζεται και οικοσύστημα καινοτομίας και. Περιμένουμε να δούμε. Αλλά στην πράξη, βάσει αυτού του νομοσχεδίου που είδαμε, όχι το νομοσχεδίο, το υποτιθέμενο ψήφισμα που μπήκε προς δημόσια διαβούλευση, δεν έχω καταλάβει, είναι ψήφισμα ακόμα, δεν έχω καταλάβει τι είναι. Το κείμενο για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας που μπήκε προς διαβούλευση, το διάβασα. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχουν καταλάβει εκεί πέρα στο Υπουργείο Άμυνας περί του τι σημαίνει καινοτομία, περί του πώς λειτουργούν οι αντίστοιχοι κλάδοι, ας πούμε, στην Ουκρανία. Δεν λέω καν για Αμερική, Ισραήλ και Μεγάλη Βρετανία. Στην Ουκρανία, έστω το Brave One, πώς λειτουργεί. Ούτε αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει μία συγκεκριμένη έτσι μελέτη. Σοβαρή. Καλά, εντάξει. Με πολλές, λέει, δεν βάφονται αυγαλοί. Έτσι λέει. Ο σοφός λαός. Έτσι λέει. Τώρα, εντάξει. Τώρα πετάμε οι κουβέντες. Είναι σαν τα τραγούδια του Καρβέλα. Πετάω λέξεις και φτιάχνω τραγούδια, ας πούμε. Κατάλαβες. Και εμείς εδώ πετάμε ιδέες. Ναι. Φτιάχνουμε καινοτομίες, οικοσυστήματα και καλά, εντάξει. Διονύση, ξεκόλα. Δεν φταίει ούτε η Δύση, ούτε η Αμερική, ούτε η Ανατολή. Ξεκόλα. Τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Είμαστε μόνοι μας, ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Ξεκόλα. Κανείς δεν θέλει το κακό μας, κανείς δεν θέλει το καλό μας. Θέλουν το καλό τους όλοι. Ξεκόλα. Και το βλέπουμε και στην Ουκρανία αυτό και στη Γάζα να λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Φυσικά. Εκεί διακυδεύονται τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Εκεί διακυδεύονται σκληρά συμφέροντα ΝΑΤΟ και Αμερικής στην Ουκρανία, έτσι. Βρήκανε τρόπο να βάλουν τους σκάλπους πάνω στα Σουχόι. Εντάξει, εδώ σου λέει τώρα, εδώ φίλε μου δεν παίζει. Εδώ δεν γίνεται. Να βάλεις τα σκάλπους στα παλιά μοιράζα, ας πούμε, να πληρώσεις 100 εκατομμύρια. Απίστευτο. Απίστευτο. Ναι, εντάξει. Βλέπουμε σκάλπους να φεύγουν από MiG-29, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή, και με χειρισμός να γίνεται μερικός με τάμπλετ κιόλας. Ούτε καν μόνο με το cockpit, με το χειριστήριο του μαχητικού αεροσκάφους. Ναι, με τάμπλετ. Συνεργασία και των δύο. Και εδώ πέρα έχουμε κάτι, εντάξει, επιχειρήματα πλέον είναι. Το τι μπορούν να κάνουν οι μηχανικοί στις μέρες μας είναι ακραίο, παιδιά. Είναι ακραίο. Αστεία. Ναι. Και έχουμε κάτι αστεία επιχειρήματα, πραγματικά. Σωστό. Έχει πει κάτι ο Καραβίδας στην εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί για τα M346, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ότι το τρακτήριο, το DB110, οι Τούρκοι καταφέραν μόνοι τους και το βάλαν πάνω σε μπλοκ 30. Ναι. Και μόλις τους ρώτησε, είχε πάει σε άσκηση στην Πολωνία, είχε πάει ο Καραβίδας. Και ήταν άνθρωποι της κατασκευάστρια εταιρεία εκεί και τους λέει, καλά, πότε το βάλατε στα μπλοκ 30 των Τούρκων? Και του είπαν ότι δεν το βάλαμε εμείς, λέει. Το βάλαμε μόνοι τους και εμείς το είδαμε από φωτογραφία. Για να καταλάβεις, ας πούμε, όποιος ψάχνεται και ξύνει το κεφάλι, εντάξει, εμείς ξύνουμε κάτι, αλλά δεν είναι το κεφάλι μας. Είναι κάτι άλλο. Είναι μεγάλο χάσμα στη σκέψη αυτό, στη σκέψη και στην οτροπία. Ναι, δεν παράγουμε, δεν έχουμε σκέψη. Χωρίς να ρωτήσουν, χωρίς να πάρουν άδεια από κανέναν, άμυνα από αυτούς για αυτούς. Τελείως διαφορετική νοοτροπία. Είναι όλα customized. Είναι όλα customized. Εμείς θα φέρουμε μοντέλο Φιλανδίας, λέει. Δεν θέλουμε μοντέλο Φιλανδίας, ανθρωπέ μου. Θέλουμε customization εμείς. Ας μην το πιάσουμε. Τι γίνεται στην Ουκρανία αυτό. Φέρ το να το φέρουμε εδώ πέρα. Απίστευτα πράγματα. Ας μην το πιάσουμε αυτό με τη Φιλανδία, γιατί είναι πολύ, πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Διαβάζουμε και τα σχόλια εδώ πέρα. Πιστεύετε ότι η ηγεσία του στρατού έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους πέρα από το Μιστούλη και τη μετέβητη πολιτική καριέρα? Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο που αναφέρεις, είναι και άλλοι. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να δεχτώ τώρα, ας πούμε, αρχηγός αεροπορίας και να κατεβαίνει ευρωβουλευτής. Εντάξει, ρε μεγάλε, περίμενε τις επόμενες εκλογές. Κράτα λίγο τα προσχήματα. Θυμήθηκε ο Δένδιας, λέει, ναι, τη διαφορά να σπρώξουν χρήμα σε άμυνα και πούντα. Τα χρήματα δεν τα είδα εγώ. Ναι, παιδιά, έχουν πέσει κάποια λεφτά για αγορές από το εξωτερικό μεγάλων πλατφορμών μάχης. Δεν έχουν πέσει σοβαρά λεφτά στην αμυντική, στην βιομηχανία εδώ των εγχώριων από ιδιωτικές εταιρείες. Κοίταξε να δεις. Τα Ραφάλ που πήραμε, έτσι, και κάποια άλλα προγράμματα που κινηθήκανε,
Ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια της κυβέρνησης. Χρειάζονται αγορές. Ήταν αποφασάρες και το χειροκροτήσαμε όλοι. Έτσι. Τώρα, ρε παιδιά, εντάξει, από το τρίτο έτος και μετά, ασχολούμαστε με αλούτρια. Με σφεντόνα θα βγούμε. Μπορεί με σφεντόνα να βάλεις ένα μη επανδρομένο όμως. Πράιμαλ. Γεια σου, Μιτσάρα, από την Ήπειρο, Ηπειρώτη. Γεια σου, φίλε, αδερφέ. Μπράβο, Διονύση. Αυτό έτσι σε θέλω. Μπράβο. Συντονίστηκε ο Διονύσης. Συντονίστηκε. Το Διονύση τον ξέρω, γιατί παρακολουθώ. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Διονύσης είναι σκεφτόμενο άτομο. Απλά μερικές φορές ξεφεύγουν και εμείς, ότι ξέρεις, μας κυνηγάνε όλοι. Όλοι έχουμε. Δεν λέω για τον Διονύση τώρα, γενικά μιλάω. Είχαμε κάνει ένα απόστρε, Άγγελε, για τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό. Βρέθηκε όλος και τι λέει. Οι Εβραίοι που πάντα μας κυνηγάνε, ρε ξεκολλάτε. Οι Εβραίοι. Εμείς τι κάνουμε, εδώ τρώμε τα παιδιά μας. Ξεκάθαρα, ναι. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος Γρίβας έχει λύσει, δώσει τη λύση με αμυντικές κατασκευές στα νησιά. Όταν μιλούσε ο Γρίβας για τον domain του υπεδάφους, οι Ουκρανοί τρώγανε κρέμα. Καλά να μην 16. Λοιπόν, τα ΦΥ35 θα τα πάρουμε. Κολλάω εγώ, φταίω εμείς σίγουρα. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω πει την άποψή μου, να την πει και ο Άγγελος. Δεν μπορεί να μείνεις εκτός F-35, αλλά για να έρθει το F-35 πρέπει να έχεις φτιάξει όλο το υπόστρωμα από κάτω. Τα πάντα. Mm. Αλλά εκτός F-35 δεν μπορείς να μείνεις, γιατί θα το πάρουν και οι Τούρκοι σε κάποια φάση και θα είσαι πολύ πίσω μετά. Δεν ξέρω, Άγγελε, την άποψή. Το F-35 δεν είναι από μόνο του. Λειτουργεί συνεργατικά μαχητικά με μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία αυτά χρειαστούν ένα μέρος του υποστρώματος που συζητάμε. Έχει κάνει 200 εκπομπές ο Άγγελος για αυτό το πράγμα. Το F-35 δεν είναι μόνο του. Είναι μόνο του. Αλλά όταν μου λες ότι δεν θα βάλω, ας πούμε, τα μοιράζει το link, γιατί είναι ακριβό. Δεν θα βάλω τα Block 30 στο link, αν δεν τα πουλήσω. Δεν θα κάνω το ένα, δεν θα κάνω το άλλο. Δεν θα έχω φως για τα υπτάμινα ραντάρ. Το F-35 σαν τι θα λειτουργήσει, πού θα μοιράζει εικόνα. Σε σένα και σε μένα, δεν τη θέλω. Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι δραματικά μεγάλο που λέμε προστατεύουν τα νησιά με ομάδες 2-4 ατόμων να είναι κυνηγοί. Σωστό. Σωστό. Αυτό είναι το σιδικό μοντέλο που λέει ο Στέφανος. Το σιδικό. Ναι. Εντάξει, τα αντιρρηματικά είναι μια μεγάλη, το βλέπουμε και στην Ουκρανία, δηλαδή έχουν φέρει μια μερική αλλαγή, δηλαδή υπήρχε παλιά το δίλημα του άρματα ή αντιρρηματικά που συμφέρει να επενδύσει περισσότερο, μεγάλο δίλημα αυτό, και δεν ξέρω, πολλοί λένε τα αντιρρηματικά πλέον, υπάρχει αυτή η τάση. Όχι φίλε, το άρμα το άρμα δεν έχει πεθάνει, έχει περιοριστεί. Έχει περιοριστεί, ναι. Έχει περιοριστεί. Άλλο νομίζω, ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει καμιά 200-300 να τα έχει κρυμμένα κάπου σε καμιά υπόγεια στο ΑΚ. Όταν έρθει η ώρα να κάνει την αντεπίθεση, να τα βγάλει έξω να του πάρει όλο παρομάζωμα. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν αποστολές που αναλαμβάνει το άρμα που δεν μπορούν να αναλυθούν από τέτοιου είδους βλήματα περιφερόμενα, από αυτά τα αντιρρηματικά που είπε, τα Spike, ας πούμε, που είπε. Ακόμα και το Spike τίνει να ξεπεραστεί. Ακόμα και το Spike τίνει να ξεπεραστεί. Ναι, εδώ τα Bayraktar, τα TB2 που κάνανε κρούσεις, το μοντέλο με το οποίο κάνανε κρούσεις στο Αρτσάχ, στην Αρμενία, ξεπεράστηκε. Mm. Και βλέπουμε πάλι οι Τούρκοι προσαρμόστηκαν ήδη. Φτιάξαν οικογένεια ημικανικών βλημάτων για να μπορέσουν να το ξαναντάξουν με διαφορετικό ρόλο στην πολεμική διαδικασία. Βεβαίως. Διονύση, τα F-16 τα δώσαμε στην Ουκρανία. Όχι ακόμα, φίλε μου, αποτύχει και σε αυτό. Λοιπόν. Τι έγινε. Ναι, αυτό. Αυτό. Δυστυχώς, κοίταξε, η πρόταση που είχαμε γράψει τότε το 2021 ήταν συγκεκριμένη. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια ελικόπτερα τα οποία μπορούν να αναλάβουν κάποιες αποστολές. Το Ιράν μάλιστα είχε παρουσιάσει, πρόσεξε τώρα, το Ιράν και ένα μετασκευασμένο δεξαμενόπλιο, αυτά τα 300 μέτρων μήκους πλοία τα οποία είχαν βάλει πάνω ελικοδρόμια. Έτσι, και απογεννώτησαν μικρά, ας πούμε, τέτοια. Λοιπόν, εμείς δεν χρειαζόμαστε τις κατασκευές, έχουμε τα νησιά. Μπορούμε να διασπείρουμε, ας πούμε, 70-50 καϊόβα. Θα μου πει κάποιος, η συνθήκη CFE προβλέπει να έχουμε μόνο 42 και τα υπόλοιπα να τα έχουμε σε εκπαιδευτικούς. Λέω, καλά, εντάξει, η συνθήκη CFE. Λοιπόν, θα πρέπει εκεί να λειτουργήσουμε σαν στρατός. Θυμάστε τι γινόταν στις επιθεωρήσεις. Βάζαμε το σκοπό στην πύλη φουμαρισμένο. Επειδή δεν είχαμε κόσμο, αναφερόντανε πολύ δυνατά, λεβέντικα, με ένα άλλο όνομα,
άλλο ταμπελάκι ενός, ας πούμε, αδιούχου, έβαζε ταμπελάκι αδιούχου και μετά έφευγε ο σκοπός από την πίνη και πήγαινε στο τέτοιο, ξεβαφόντανε με μορμάντελα στον διάμεσο και έβαζε το κανονικό ταμπελάκι και έκανε και το θαλαμοφύλακα. Λοιπόν, αυτά τα ελιγμούς στους οποίους είμαστε καλοί, τα θυμάσαι, Άγγελε, ναι, τα κάναμε συνέχεια όταν δεν είχαμε κόσμο. Φύγε εσύ, έλα εσύ και τα λοιπά. Λοιπόν, πρέπει να τα κάνουμε και στο τέτοιο. Δηλαδή, τι σημαίνει CFE. Θα ξυλώσουμε κάποια καϊόβα, θα λέμε αυτά τα εκπαιδευτικά. Και όταν έρθει η ώρα των επίκρισεων, θα φορτώσουμε μια σερμάτους με βλήματα, να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αυτά και αυτά που λέει ο Στέφανος, με παράκτης, δηλαδή έχει τις αμφίβιες μοίρες. Τι αποστολές αναλάβουν οι αμφίβιες μοίρες τώρα, που θα πάνε στο φαρμακονήσι, στο αγαθονήσι. Δεν πρόκειται να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι με όλα αυτά τα καργού που έχουν οι άλλοι. Και όλα αυτά τα οποία τα παράγουν κατά χιλιάδες, έτσι. Εάν φτάσαν στο σημείο να σου λένε ότι παράγουμε 260 μπαϊρακτάρ το χρόνο, καταλαβαίνεις πόσα καργού μπορούν να κατασκευάσουν. Έχουν και συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρείες που παράγουν ντρονάκια για αγροτικές παραγωγές να τα στρατιωτικοποιήσουν με το που έρθει η ώρα της κρίσης. Να πάνε όλα υπό την ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα στρατιωτικού τύπου. Βέβαια. Οποία θα αντιμετωπίσουμε. Φυσικά. Αυτό είναι το μοντέλο του Ισραήλ. Αλλά το οποίο μοντέλο του Ισραήλ, το μοντέλο του Ισραήλ αυτό, που το λέμε όλοι το μοντέλο του Ισραήλ, ξέρεις από πού το αντέγραψαν οι Ισραηλινοί? Το αντέγραψαν από τους αρχαίους Έλληνες και μετά από τους Βυζαντινούς. Γιατί πότε, όταν τα πλοία είχαν διτό ρόλο. Ήταν εμπορικά σε περίοδο ειρήνης. Ναι. Ήταν εμπορικά σε περίοδο ειρήνης και μετά μπορούσαν να μετατραπούν σε πολεμικά. Όταν είχαμε πόλεμο, γιατί δεν μπορεί η οικονομία να σηκώσει, ας πούμε, να συντηράσει 200 τριήδες, μία κάθονται. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτονόητο. Αυτό είναι το μοντέλο των αρχαίων Ελλήνων, με το οποίο θαλασσοκράτησαν και οι Βυζαντινοί Έλληνες, ας πούμε, έτσι. Το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τώρα σου λέει ο άλλος, γεωργικά, είναι αυτό που λέει ο Γρίβας, η κοινοκτημοσύνη των μέσων. Ναι. Η κοινοκτημοσύνη των μέσων. Αυτό είναι που κάνουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, πρέπει να πω του Γρίβα να μην ξαναμιλήσει, διότι ό,τι λέει πάει και το κάνουν οι Τούρκοι. Πρέπει να το πω. Τον πάρω να το πω. Λοιπόν, έχω δει στο YouTube, λέει, κάτσε, τι λέει ο Νίκος. Να. Άμα υπάρχει θέληση, Νίκο μου, σκέψη κτλ, όλα γίνονται. Ή διαφορετικά υπόγειες το έσδρας η Χάντερ. Ναι, δεν υπάρχει τώρα καμουφλάζ, αόρατο δεν υπάρχει. Είναι άλλου είδους. Λοιπόν, εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Θα πρέπει να βρούμε αποστολές σοβαρές, αυτά που λέει εδώ ο Στέφανος κτλ. Με παράκτιους πυράβλους να μπορούν. Είχαμε μιλήσει τότε που ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Γρίβα. Είχα την τιμή να είμαι και εγώ ομιλητής. Είχαμε μιλήσει για τους Αυστραλούς με τα ηλεκτρικά ποδήλατα, έτσι, και χωρίς να αφήνουν ίχνος. Έχει ένα σκασμό πράγματα που μπορείς να τα δεις, να τα κατασκευάσεις εγχωρίως και σιγά σιγά να τα δοκιμάσεις, σε ασκήσεις και σιγά σιγά να τα βάζεις έτσι, μέσα στο δόγμα σου. Αλλά εντάξει, εμείς δεν μπορούμε. Είμαστε φούλα από δουλειές γι' αυτό. Εμείς ναι, δεν προσθένουμε γιατί έχουμε να πάμε επίσκεψη. Ναι. Και εμείς αυτομαστιγωνόμαστε αν θα πρέπει να πάρουμε LCS ή δεν πρέπει να πάρουμε. Αυτή την τέταρτη FDI την έχουμε κάνει, ας πούμε, ανέκδοτο. Δηλαδή, τα spice και τις ράμπες, έχουν γίνει ανέκδοτο. Προχθές, λέει, διάβασα, ξαναζητήσαμε προσφορά για τις Νταμέν. Ναι. Λοιπόν, κάνω προφητεία τώρα, σημείωστη. Θα τους καλείτε, λέει, στα επιτελεία και δεν θα έρχονται. Θα μας πάρουν... Νομίζω ήδη γίνεται αυτό πλέον. Δεν ξέρω αν απαντάνε στα σοβαρά οι άνθρωποι. Αυτογεία, καλά, εντάξει. Στείλ το νέο. Στείλ το νέο που είναι, ξέρεις. Αυτός τους καινούριους που φέρνουνε, στείλει το νέο για να... Ναι, ναι, ναι. Ναι, να κάνει πρακτική. Να μάθει λίγο τη διαδικασία. Να μάθει τη διαδικασία. Έτσι μας αντιμετωπίζουν τώρα, εντάξει, γελοιότητες, ανθρωπογελοιότητες. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο εγώ, ρε Άγγελε. Ούτε εγώ έχω, έχουμε καλύψει τα πάντα και όλες τις ερωτήσεις γενικά. Ήταν μια καλή ψυχοθεραπεία, πιστεύω. Πώς πέρασες τις γιορτές, για πες μου. Έκανες εντάξει, μπορούσε και καλύτερα λόγω του ότι ήμουν λίγο άρρωστος, αλλά αρκετά καλά. Εντάξει. Δεν είχαμε και λοιπά ευτράπελα. Ωραία. Τίποτα εξειζητημένο έκανες? Εξειζητημένο. Ναι. Δεν λέγονται δημόσια αυτά τα πράγματα. Δεν λέγονται δημόσια. Εγώ δεν έκανα τίποτα εξειζητημένο, φίλε. Κανονικός ήμουνα.
Ναι. Δηλαδή, όχι σαν κάποιους άλλους που ψηφίζουν κάτι περίεργους νόμους και μετά πάνε και σταυλικοποιούνται και κάνουν και έτσι. Εγώ, σαν τα μουσλίμια, όχι, όχι. Εγώ κανονικά. Κανονικά. Ήμουν σταθερός. Σαν άνθρωπος, ναι, ναι, ναι. Και έκανα και το κόλπο που κάνω κάθε χρόνο. Απλά στο λέω για να ξέρεις και με κυνηγά η γυναίκα μου. Πήγα και έκανα αναλύσεις αίματος Μεγάλη Πέμπτη. Μετά από 50 μέρες αστεία. Ούτε χοληστερίνη, ούτε τρικλικερίδα, ούτε τίποτα. Επίτηδες, λέω κι εγώ. Κάθε λέω Μεγάλη Πέμπτη κάνω εγώ. Μετά από 50 μέρες αστεία. Το κόλπο γκρόσο. Έτσι. Κόλπο γκρόσο, το χαρτί μετράει. Τι λέει τώρα. Την αιστεία την κράτησες. Ε? Την αιστεία την κράτησες. Την κρατώ την αιστεία εγώ. Ναι. Ναι. Κρατώ. Αυτά τα vegan που λένε, η Εκκλησία τα έχει λανσάρει πριν 2.000 χρόνια. Εντάξει, κάναμε τους vegan μόδα τώρα. Κάναμε μοντέρνους τους vegan. Χριστέ και Παναγία. Αιώνες. Μιλούσε πριν 2.000 χρόνια. Γιατί 50 μέρες το Πάσχα, 40 μέρες τα Χριστούγεννα 90 και 15 μέρες το 15 Αύγουστο 105 και 10 μέρες των Αγίων Αποστόλων 115. Και έχει και 52 εβδομάδες ο χρόνος, πες 40, γιατί άλλες πέφτουν κάποιες μαζί με στην Εκκλησία, 30, επί 2 μέρες Τετάρτη και Παρασκευή, 60, 115 και 60, 175. Τις μισές μέρες το χρόνο κανονικά πρέπει να μην νηστεύεις. Άρα κανονικά δεν πρέπει να έχεις χοληστερή. Καταλάβες τι λέει η Εκκλησία πριν 2000 χρόνια. Να γίνει μόδα, ναι. Και τώρα, ας πούμε, έχουμε, ξέρεις, plant-based και όλα αυτά. Και ό,τι άλλο έχει προκύψει. Ναι, ναι, χωρίς λακτόζι, τα κάλατα κτλ. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αληθώς σε όλους. Βλέπουμε, μας γράφετε, Χριστός Ανέστη. Ναι, διάβασα σε ένα ωραίο site τον Αμφωτεροδέξιο του φίλου του Σταύρου και έλεγε, ήταν ένας διευθυντής σε ένα σχολείο που έλεγε επί 40 μέρες Χριστός Ανέστη. Και του λέει ένας άλλος, σε κάποια φάση, του λέει, καλά, βαρέθηκες. Κάθε μέρα λέει Χριστός Ανέστη. Λέω, τι να βαρεθώ, λέει, εσύ δεν βαρέθηκε, λέει, κάθε μέρα λέτε καλημέρα. Εγώ τουλάχιστον είμαι Χριστός Ανέστη, κάτι που συνέβη. Ενώ καλημέρα που λέει, δεν μπορεί να μην είναι και καλή. Στο τέλος ημέρας. Σωστό. Σωστό. Χριστός Ανέστη λέμε εμείς. Τι λέει, μην πούμε αλλά γάγμα. Το διάβασα πριν, το διάβασα πριν. Προβοκάτορα, Διονύση. Προβοκάτορα. Λοιπόν, ακόμα και η εθνοφυλακή μπορεί να κάνει το κυνήγι. Σωστό. Ξεκάθαρα. Άντε. Εγώ σας αποχαιρετώ, πρέπει να δούμε και τον μπάσκετ. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, Αγγελέ. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή γεια συνέχεια. Σου, γεια σας όλους. Γεια σας, παιδιά.